να φύγω από το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωστόσο, θα περάσουμε στα της υγείας, που είναι εξίσου πάρα πολύ σοβαρά. Χθες, θυμάστε, στέλνατε διάφορα μηνύματα για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που καλέσουμε ασθενοφόρο. Αν θα έρθει το ασθενοφόρο, πού θα μας πάει το ασθενοφόρο τώρα που τα ΤΑΕΠ υπάρχει αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει. Έχουμε την προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων μαζί μας, η κυρία Κωνσταντίνου, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς κύλησε η χθεσινή η πρώτη μέρα, γιατί σήμερα τώρα είμαστε στη δεύτερη μέρα της απεργίας. Πώς κύλησε η μέρα για εσάς? Να πω ότι κύλησε πολύ ομαλά η χθεσινή μέρα, όχι τυχαία. Βασίστηκε σε ένα σχεδιασμό εδώ και μιας εβδομάδας. Mm-hmm. Μαζί με το συντονισμό της Γενικής Διευθύντριας και του Υπουργείου Υγείας, κάναμε ένα σχεδιασμό. Τουλάχιστον εμείς συμπεριφερθήκαμε όπως θα συμπεριφερόμαστε σε μια κρίση, είτε σεισμό είτε οτιδήποτε. Έχουμε διπλασιάσει τα ασθενοφόρα μας σε όλες τις επαρχίες. Όπως ξέρετε, η υπηρεσία ασθενοφόρων αποτελεί την εμπροσοφυλακή ενός συστήματος υγείας. Και αλίμονο, αν δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το οτιδήποτε ή την οποιαδήποτε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε αποστείλει όλες τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στα κρατικά νοσηλευτήρια, όπου τα αποδέχτηκα με απόλυτη συνεργασία. Να πω και να αναφέρω ότι χθες δυστυχώς είχαμε τρεις καρδιοαναπνευστικές ανακοπές και έναν άτομο νεκρό. Οπότε έγιναν όλες οι προσπάθειες ανάνυψης από τη σκηνή μέχρι τη μεταφορά, αλλά και την αντιμετώπιση του στα νοσηλευτήρια. Και όλα τα άλλα τα περιστατικά που δεν ανήκαν στην κατηγορία 2 ή 3, ανάλογα με το τι εξέταζαν τα κρατικά νοσηλευτήρια, μεταφέρονταν σε άλλα νοσηλευτήρια, σε άλλα ενταγμένα στο ΓΕΣΥ ΤΑΕΠ, τμήματα πρωτοβοηθειών δηλαδή, εγκεκριμένα, ή σε άλλα νοσηλευτήρια όπου είχαν χωρητικότητα για να δεχτούν ασθενείς. Η ανθρώπινη ζωή που μου είπατε δεν χάθηκε λόγω του ότι. Είναι λόγω της κατάστασης της υγείας, αντιλαμβάνω. Όχι. Όχι. Από όλα τα 120 περιστατικά που διαχειριστήκαμε στον προνοσοκομιακό χώρο, δεν διακίνδυνευσε ούτε και μία ανθρώπινη ζωή, ούτε και για μισό δευτερόλεπτο. Αυτό θέλω να το τονίσω. Και η συνεργασία όλων ήταν πολύ σωστή σε σχέση με αυτές τις καταστάσεις. Και βέβαια, επειδή είχαμε και έναν προγραμματισμό και ήταν όλα ρυθμισμένα στο που θα μεταφερθούν οι ασθενείς στα περιστατικά που δεν εξετάζονταν από τα κρατικά νοσηλευτήρια, από τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι χθες είχαμε γύρω στα 120 περιστατικά, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα διάφορα νοσηλευτήρια, χωρίς κανένα θέμα μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Το θέμα, για να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί χθες μας έλεγαν. Μας έλεγαν, Κατερίνα, να πάρουμε ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο πού θα μας πάει εμάς? Ναι. Κατερίνα μου, να επισημάνω κάτι. Ναι. Και στον κόσμο πρέπει να επισημάνω. Όταν έχουμε μια περίοδο κρίσης όπως είναι τώρα, θα πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί με τα ασθενοφόρα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ασθενοφόρα μας θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για πολύ σημαντικούς λόγους. Και να μην παίρνουμε τα ασθενοφόρα απλά και μόνο για να έχουμε ένα εισιτήριο και μια γρηγορότερη είσοδο στα νοσοκομεία μας και στα ΤΑΕΠ. Γι' αυτό κάνω έκκληση ξανά στον κόσμο, πριν σηκώσουν το τηλέφωνο, να είναι απόλυτη ανάγκη. Εάν αυτή η ανάγκη παρουσιαστεί, να ξέρουν ότι εμείς θα ανταποκριθούμε άμεσα και θα τους πάρουμε στο καταλληλότερο νοσηλευτήριο, στο πλησιέστερο νοσηλευτήριο εντός ΓΕΣΥ για να αντιμετωπιστούν ανάλογα με την κατάσταση που έχουν. Να, το ίδιο πλάνο ισχύει και σήμερα βεβαίως για εσάς, κυρία Κωνσταντίνου, δεν αλλάζει κάτι. Ένα αναμονή βεβαίως και περαιτέρω αποφάσεων, γιατί από ό,τι καταλάβαμε δεν έχουμε βάλει τελεία, έχουμε βάλει μια άνω τελεία, περιμένουμε άλλες ανακοινώσεις. Αυτό ανακατεύει και ανακατώνει το πρόγραμμα το δικό σας αυτό που γίνεται, δηλαδή ο σχεδιασμός πάνω στο σχεδιασμό. Ναι, είναι μια έκτακτη κρίση, αλλά πρόκειται για απεργία, για διαφωνίες που αφορούν χρήματα. Δεν είναι ότι είναι μια έκτακτη περίπτωση σεισμός, καταποντισμός κτλ. Κατερίνα μου, η υπηρεσία ασθενοφόρων είναι για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα. Αυτή είναι η καθημερινότητα μας εμάς. Να αλλάζουμε το πρόγραμμα μέσα στο 24ωρο, ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τα συμβάντα. Μπορεί να έχουμε ξαφνικά ένα τροχαίο ατύχημα που οι πόροι μας να μην φτάνουν και να θέλουμε να τους διπλασιάσουμε, και αυτή είναι η καθημερινότητα μας. Οπότε εμείς έχουμε και σχεδιασμό και προγραμματισμό και για σήμερα, και αν λυπούμε να το πω, αν πάει κάτι δεν πάει καλά, που ελπίζω να πάνε όλα καλά, θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω σχεδιασμό μαζί με το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Διευθύντρια και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Και εννοείται βέβαια θα προχωρήσουμε και θα στηρίξουμε όλον τον κόσμο, όλους τους πολίτες που μας έχουν ανάγκη, να μην διακινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή, και δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Σας το επιβεβαιώνω. Ευχαριστώ για αυτό. Και επειδή σας είπα, επειδή κάνετε το σχεδιασμό, χρήζει οποιασδήποτε αλλαγή ή διευκρινήσει αυτό ο σχεδιασμό που κάνατε, είχε συνεννοηθεί
γραφείο και ενημερωθήκατε κι εσείς ο ΟΚΙΠ με τα νοσηλευτήρια που δεν έχουν συμβεβλημένα τα ΕΠ μαζί τους για να γίνεται η διαχείριση. Έχετε πάρει εσείς αυτή την πληροφόρηση και την ενημέρωση? Ναι, βεβαίως. Αυτή η διαχείριση έγινε μέρες πριν. Mm-hmm. Μας είχε σταλεί λίστα, σχετική λίστα από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας. Αναλυτική λίστα, βέβαια. Εκτός από τη λίστα που στάλεγε από το Υπουργείο Υγείας, εμείς οι ίδιοι προσωπικά μιλήσαμε με το κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά, όχι μόνο για τη συνεργασία αυτή, αλλά και για άλλα διαδικαστικά. Δηλαδή το πού θα σταθμεύει το ασθενοφόρο, ποιος θα παραλαμβάνει τους ασθενείς, έτσι ώστε να μην χάνουμε χρόνο που είναι πολύτιμο για μας και να κυλήσουν όλα ομαλά. Mm-hmm. Το επιτύχαμε μέχρι στιγμής. Ελπίζω να κυλήσουν και ομαλά σήμερα, δεν μπορώ να το ξέρω ακόμη. Ευελπιστώ ότι θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα το ίδιο καλά. Και να δούμε και τι μας βγάζουν και οι επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντίνου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε για το έργο σας.